Μέσα Μαΐου του 2018, στο Ισραήλ, γίνεται μία επίθεση σε μία γεσιβά, σε ένα θρησκευτικό εβραϊκό σχολείο, στο Τελ Αβίβ. Στο Τελ Αβίβ, από αναρχικούς τρομοκράτες της Αντίφα, της λεγόμενης Αντίφα του Ισραήλ, οι οποίοι έρχονται και επιβιλώνουν την σχολή, τη θρησκευτική εβραϊκή σχολή, γράφοντας έξω από τους στίχους σημάδια της Αντίφα, λέγοντας στα εβραϊκά, στα αραβικά και στα αγγλικά συνθήματα υπέρ των ψευτοπαλαιστινίων, υπέρ της ψευτοπαλαιστίνης, εναντίον του Ισραήλ, εναντίον της εβραϊκής θρησκείας, καλούν σε θάνατο των θρησκευόμενων Εβραίων. Μάλιστα γράψανε, ο Ραβίνος Καχάνε πέθανε και έτσι τι θα γίνει τώρα με τον Μπένετ, έναν από τους μεγαλύτερους ηγέτες των θρησκευόμενων Εβραίων σήμερα στο Ισραήλ. Και κανείς δεν ανοίγει το στόμα του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Ισραήλ. Τη στιγμή όμως που όταν κάποιος θρησκευόμενος Εβραίος, κάποιος νεαρός θρησκευόμενος Εβραίος, γράψει κάποιο αντιαραβικό σύνθημα έξω από τον τοίχο ενός τζαμιού στο Ισραήλ, που συνήθως αυτό το κάνει, και κρίμα που το κάνει γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν βοηθάει και σε κάτι. Το κάνει συνήθως μετά από αραβικές τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των Εβραίων. Εκεί ξαφνικά όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ορίονται. Τα αριστερά μέσα μαζικής ενημέρωσης στο Ισραήλ. Τα fake news των liberals φασιστών ορίονται. Κάνουν όλοι θέμα. Τρέχουν να πιάσουν κατευθείαν τους νεαρούς αυτούς Εβραίους που τόλμησαν να γράψουν κάποιο αντιραβικό σύνθημα ως αντίθεση στις αραβικές τρομοκρατικές επιθέσεις όπου σφάζονται Εβραίοι. Αλλά όταν Εβραίοι, υποτιθέμενοι Εβραίοι, Ισραηλινοί, υποτιθέμενοι Ισραηλινοί, αναρχικοί, προδότες, έρχονται και κάνουν τα ίδια σε θρησκευόμενους πιστούς Εβραίους μέσα στο Ισραήλ, εκεί κιχ, κανείς δεν μιλάει από αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτοί είναι οι διπρόσωποι και υποκριτικοί θολοκουλτούρα των liberals. Ό,τι βλέπουμε στην Ελλάδα ακριβώς υπάρχει και στο Ισραήλ, υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υπάρχει στην Ευρώπη, υπάρχει και παντού. Βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο ακριβώς καράβι. Και βέβαια το καταλάβουμε αυτό. Ο κόσμος εδώ αρχίζει να διαχωρίζεται ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι σέβονται και είναι υπέρ των οικογενειακών, θρησκευτικών και εθνικών αξιών, και ανάμεσα σε αυτούς που είναι εναντίον. Και βέβαια αυτό το καταλάβουμε για να ξέρουμε να κάνουμε αληθινές φιλίες και αληθινές συμμαχίες. Και ήθελε με τη βοήθεια του Θεού ο κόσμος, ο πατριωτικός κόσμος, να ανοίξει τα μάτια του πέρα από τα στέγανα που θέλουν κάποιοι να μας βάζουν και να προχωρήσουμε μπροστά, γιατί όσο είμαστε διχασμένοι ως πατριώτες, τόσο περισσότερο η άλλη πλευρά ξέρει να μας νικάει.